Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για την κατάσταση που επικρατεί στα κρατητήρια του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης. Επισκεφτήκαμε το Τούδουμου Θέρμης πριν από 2 μέρες. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, κτηριακά. Η φιλοξενία μέσα των ανθρώπων είναι πάρα πολλά άτομα και είναι σε κακή κατάσταση. Σύμφωνα με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, παρότι πρόσφατα έγινε απεντόμωση στα κρατητήρια, συχνό είναι το πρόβλημα ύπαρξης ψήλων και κοριών που αναδιαστήματα έχουν προσβάλει, όπως σημειώνουν πολλούς κρατούμενους και αστυνομικούς. Μάλιστα, σύμφωνα με τους ίδιους αστυνομικούς, τα ασφυκτικά γεμάτα κρατητήρια είναι μια διαρκής υγειονομική βόμβα, ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος ευνοούν τη μετάδοση διαφόρων νόσων. Έγινε κάποια απεντόμωση από ό,τι γνωρίζω. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχουν μαζεμένα τόσα πολλά άτομα από κάθε χώρα εκεί πέρα, λογικό είναι να υπάρχουν τέτοια προβλήματα με διάφορες ασθένειες. Και υπάρχουν καθημερινά συνάδελφοι που μεταφέρουν με διάφορες τέτοιες ασθένειες άτομα στα νοσοκομεία. Σε όλες τις υπηρεσίες όπου υπάρχουν αλλοδαποί, λογικό είναι. Και στα κεντρικά, στα κρατητήρια υπήρχε θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και εκεί πέρα υπάρχει έντονο το φαινόμενο, αλλά και σε όλα τα του Δουμού, δεν είναι μόνο αυτό, και στο Κορδελιού και στις Μυγδονίες και σε όλα υπάρχει θέμα. Είναι το καλοκαίρι, είναι πάρα πολλά τα άτομα και δεν ξέρω, το θέμα είναι και με τους συναδέλφους εκεί πέρα. Υπάρχει φόβος να πάει και κάτι σπίτι του ο καθένας. Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρουν, πάνω από 20 αστυνομικοί που κατέχουν οργανική θέση στο συγκεκριμένο τμήμα είναι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες παρά τις τεράστιες ελλείψεις που παρουσιάζονται. Γεγονός που δημιουργεί πολλά προβλήματα στις καθημερινές υπηρεσίες των αστυνομικών. Τα προβλήματα είναι αρκετά. Υπάρχουν 20 αστυνομικοί οι οποίοι αποσιάζουν ενώ έχουν οργανική σε αυτή την υπηρεσία και αποσιάζουν σε άλλες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει αστυνόμευση από αυτή την υπηρεσία, διότι ασχολούνται μόνο με το πρόβλημα. Έχει καθημερινά 27 με 30 άτομα φιλοξενούμενους μέσα στα κρατητήρια στην υπηρεσία. Η αποσυμφόρηση των κρατητηρίων, του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης και η στελέχωσή τους με τον απαραίτητο αριθμό αστυνομικών είναι αναγκαία ώστε να λυθεί το ζήτημα.